16 χιλιόμετρα κατηφορικά και σε γάλαζια λίμνη. Εύκολη διαδρομή. Πανεύκολη κατηφορική, με ασφάλεια, με στεχένη. Αυτό είναι και εγώ. Και να ξέρω ότι ξέρω ότι πρέπει να φορά ο κράνος, αλλά ζητώ την κατανόησή σας. Πάμε. Αυτή είναι η εύκολη διαδρομή, με στεχένη. Ναι, πάμε. Πότε φτιάξατε το σύνολο σας? Ο σύνολος ιδρύθηκε το 2010. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 50 μέλη. Ηλικίες είναι από 18 και πάνω μέχρι και 50-60 χρονών. Και οι διαδρομές που κάνετε συνήθως, εκτός από τι που κάνουμε σήμερα, Κούπα Σκρά? Οι διαδρομές που κάνουμε συνήθως στην περιοχή εδώ, έχουμε κάνει, ξεκινάνε από την λίμνη Μεταλλείου και βγαίνουμε μέχρι τους καταράκτες. Και από την άλλη μεριά του Πάιπου, στην περιοχή της Οικουμένησας, όπου κάνουμε περιοδικά τις κορυφές σε Γκόνα Τσούκα, μια διαδρομή γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Είναι μεγάλη διαδρομή. Είναι μεγάλη διαδρομή. Και από ό,τι βλέπω είστε παντός καιρού. Είμαστε παντός καιρού, αγαπάμε το ποδήλατο και πιάνουμε είτε με βροχή είτε με χιόνι. Το βλέπω, γιατί εγώ σήμερα λέω που έχω χτυπήσει τηλέφωνο, θα πούνε παιδιά, χιονί δεν ερχόμαστε. Η φιλοσοφία σας? Η φιλοσοφία μας είναι να προωθήσουμε το ποδήλατο σαν εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, να αφήσει ο κόσμος το αμάξι στο υπόστευγο, στο πάρκινγκ και να πάρει το ποδήλατό του, να βγει στους δρόμους, να κυκλοφορήσει με το ποδήλατο. Θέλουμε να το προωθήσουμε γιατί είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, οικολογικό, δεν μολύνει, σε γυμνάζει ταυτόχρονα. Και οικονομικό. Και οικονομικό και παίζει ρόλο αυτές τις μέρες. Στην παρούσα κατάσταση. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για να ζεσταθούμε πάλι. Πάμε. Ποδήλατα, πήραμε το μονοπάτι και κατεβήκαμε σε ένα υπέροχο μέρος, την Γαλάζια Λίμνη. Πήρε το όνομά της από το χρώμα της. Πήρε το όνομά της η Γαλάζια Λίμνη από το Πέτρο, μάλιστα, υπέροχος. Και εξίσου ονομάζεται και Βραδινία Λίμνη. Και φαντάζομαι ένα υπέροχο μέρος για όλες τις εποχές του χρόνου. Βεβαίως, και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δροσερό το νερό, είναι τόπος προορισμού φυσικά εδώ την τοποθεσία αυτή. Και σε προσκαλώ, αν θέλεις, το καλοκαίρι να έρθει να κάνει και μια βουτιά. Να κάνετε και μπάνιο εδώ. Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω. Θα ξανάρθω, ξανακάνω ποδήλατο, να κάνω και μπάνιο. Θα χαρούμε πολύ. Και εγώ το ίδιο.